Καλημέρα σε όλους και γεια σας και σας καλωσορίζω στο Gyms 5AM Club. Να είσαστε καλά και σήμερα σας έρχομαι από το Circular Quay. Όπως βλέπετε είναι μια πολύ όμορφη ημέρα, ανοιξιάτικη ημέρα, βγαίνει ο ήλιος, δεν φυσάει καθόλου και είναι μια πανέμορφη ημέρα και μια όμορφη ένα όμορφο ξεκίνημα σε αυτό το Σάββατο. Έλα πάμε μια βολτούλα όπως συνήθως, πάμε να τα πούμε, περπατήσουμε, να συζητήσουμε και να βγάλουμε θέμα. Αυτό που θέλω να συζητήσω σήμερα είναι κάτι που έχει βγει από την καρδιά μου ή μάλλον είναι κάτι που βγήκε από το στόμα και από την καρδιά έναν θείο μου. Ένας θείος μου που συγχωρημένος είναι τώρα, όμως πάντοτε να είναι καλά, ελαφρύ το χώμα να τον σκεπάζει. Ο θείος μου ο Γιώργος μου είχε πει πριν πολλά χρόνια, γιατί ήταν πολύ διαβασμένος και του άρεσε η συζήτηση, του άρεσε η παρέα. Του αρέσαν πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα και μαζί με αυτόν έμαθε και τους άλλους γύρω του, όσοι θέλαν να ακούσουν, να μάθουν για τη ζωή, να μάθουν για την ιστορία και να μάθουν πράγματα και νομίζω και αυτός του άρεσε έτσι να διδάσκει και να μεταφέρνει ωραία μηνύματα. Αυτό που μου είχε πει τότε ο θείος ο Γιώργος, που ήταν πολύ σπουδαίο όσο περνάνε τα χρόνια, γιατί καταλαβαίνω πως είχε πολύ πνεύμα και του άρεσε η ζωή και του άρεσε να ζει τη ζωή έντονα. Εμείς οι Έλληνες προπαντός, αυτό που έχω μάθει με τα χρόνια είναι μας αρέσει η ζωή, όχι απλώς να τη ζούμε, εμείς θέλουμε να τη ζήσουμε έντονα, έντονα, με περιπέτειες, με φασαρίες, με γέλιο, με κλάμα, να έχουμε το full package, το full spectrum που λένε, να ζήσουμε τη ζωή έντονα. Αυτό που μου έχει πει ο Θεός ο Γιώργος τότε και μου έχει μείνει αυτό το μήνυμα είναι πως οι Έλληνες, γιατί ήταν πολύ περήφανος Έλληνας ο Θεός ο Γιώργος, είχε πει πως οι Έλληνες έχουν δώσει περισσότερο στον κόσμο από τι ο κόσμος μπορεί ποτέ να δώσει στην Ελλάδα. Οι Έλληνες, είπε, δώσαν το φως στον κόσμο και δώσανε το πνεύμα για να μπορεί ο κόσμος να δει τη ζωή τους με άλλο μάτι, με άλλο μυαλό, μια άλλη σκέψη. Μάθανε την ανθρωπότητα να σκέφτονται, να μπορούν να συζητάνε, να βλέπουν πιο πέρα από τη γη, να μιλάνε και να βγάζουν θέματα, να χρησιμοποιούν λογική, ιατρική. Είναι πολλά, πάρα πολλά πράγματα που οι περισσότεροι δεν τα καταλαβαίνουν, όμως όπως είπε ο Θεός ο Γιώργος, όπου και να σκαλίσεις θα δεις πως οι Έλληνες κάτι έχουν κάνει και κάτι έχουν μεταφέρει. Είχα δει ένα πρόγραμμα πριν κάμποσα χρόνια που του έκανε μια ηθοποιός, το όνομα μου ξεφεύγει τώρα, γαμώτο, το όνομα της μου ξεφεύγει, όμως είπε, ναι μεν, πολλές κουλτούρες έχουν κάνει πράγματα στον κόσμο, είναι πολλές άλλες φυλές, όμως οι Έλληνες είπε, και το τόνισε αυτό το πράγμα, οι Έλληνες αλλάξανε τον κόσμο. Όχι απλώς κάνανε πράγματα,
αλλάξαν τον κόσμο και αυτά που κάνανε, αυτά που είπανε, αυτά που βγάλανε, η φώτιση που δώσανε, το πνεύμα που μεταφέρανε, ακόμα και σήμερα αλλάζει το κόσμο, έχει αλλάξει το κόσμο. Και αν καθίσετε και το σκεφτείτε, όπως έλεγε και ο Θεός ο Γιώργος, ο τρόπος σκέψης, οι θρησκείες, πώς μιλάμε, το θέατρο που βλέπουμε, τα προβλήματα που έχουμε, η αρχιτεκτονική που βλέπουμε, όπου και να γυρίσεις, όπου και να γυρίσεις, προπαντός εδώ στην Αυθαλία, όπου και να γυρίσεις, βλέπεις τα έργα που φέρανε στον κόσμο οι Έλληνες. Πολλοί άλλοι λένε πως η Κίνα έκανε αυτό, οι άλλοι έκαναν εκείνο, οι άλλοι έκαναν πιο πέρα. Όπως έλεγε και αυτή η ηθοποιός, δεν είναι κανένας που μπορεί να πει πως δώσανε στον κόσμο όσο δώσανε οι Έλληνες. Κοίτα εκεί πέρα το φέρι που γυρίζει και πάει μπρος στον ήλιο. Όπως και η ανθρωπότητα, σαν αυτό το φέρι, γυρίσανε και πάνε μπρος στο ήλιο. Το Renaissance που έγινε στην Ιταλία ήταν όταν οι Ιταλοί ανακαλύψανε τα βιβλία των αρχαίων Ελλήνων. Πήρανε και αυτή το πνεύμα. Η αναγέννηση που έγινε δεν ήταν κάτι που αυτοί το φτιάξανε, απλώς είναι πήραν το πνεύμα από τα βιβλία που βρήκανε στην Κωνσταντινούπολη, που κλέψανε μάλλον, και ανοίξαν τα μάτια σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, πάμε λίγο πιο γρήγορα γιατί θα αργήσω να πάω στη δουλειά. Κάθομαι εδώ πέρα, συζητάω και μερικές φορές το παρακάνω. Εντάξει παιδιά, αυτό ήτανε. Όμως να είστε περήφανοι, όλοι μας να είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Γιατί όπως είπαμε, ό,τι και να βλέπεις, ό,τι και να κάνεις, οι Έλληνες έχουν βοηθήσει τον κόσμο να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Ή από υγεία, ή από χημεία, ή από θρησκεία, από λογική. Μπορούμε να συνεχίσουμε και να μιλάμε για ώρες, για μέρες, για εβδομάδες, γιατί έχει δώσει ο Ελληνισμός στον κόσμο. Αυτό το έργο που θα κάνω είναι, υπάρχει ένας πίνακας που το έχει ζωγραφίσει ένας καλλιτέχνης που λέγεται Ραφαέλ και ονομάζεται η Σχολή της Αθήνας και είναι περίπου 40 άτομα σε αυτό τον πίνακα και αυτά τα 40 άτομα είναι τα κεφάλια της χημείας, φιλοσοφίας και όλες τις σπουδερότερες σπουδές του κόσμου, όλοι οι Έλληνες ασφαλώς. Είναι και μια γυναίκα εκεί, όμως περισσότεροι είναι άντρες. Και αυτό είναι περίπου 40 άτομα, σου λέω, και θα κάνω μια ανάλυση. Θα διαλέξω κάθε εβδομάδα ένα πρόσωπο από αυτό τον πίνακα και θα μιλήσω για αυτό το πρόσωπο. Το πρώτο πρόσωπο που μίλησα προχτές ήταν ο Διογένης, ο φιλόσοφος ο Διογένης, και θα συνεχίσουμε γιατί είναι πολύ πολύ καλό και για τα μικρά παιδιά να καταλάβουν ποιοι είναι οι Έλληνες, τι κάνανε, τι βρήκανε και τι φως δώσανε στον κόσμο. Ευχαριστώ παιδιά που ήρθατε μαζί μας για αυτή τη βόλτα και εγώ χαίρομαι εκεί πέρα που μιλάμε, που τα βρίσκουμε, γιατί αυτή την εποχή τα πράγματα είναι δύσκολα για όλους. Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε, οι φίλοι μας στη Μερβούνη είναι κλειστοί στα σπίτια τους
και εδώ πέρα ο κόσμος διστάζει να βγει. Πολλοί φοβόνται, δεν ξέρω γιατί φοβόνται, το παρακάνανε μερικοί. Όμως ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που νομίζει είναι σωστό και πρέπει να σεβόμαστε όλοι τους φόβους που έχουν οι άλλοι, γιατί ο καθένας πρέπει να ζει τη ζωή του και να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Εντάξει, αυτό είναι. Πάω λίγο πιο γρήγορα τώρα, γιατί όπου να είναι ξεκινάει η δουλειά. Εκεί πέρα δουλεύω, όπου βλέπεις τους 3-4 γερανούς. Σε αυτό το κτίριο δουλεύω. Αυτό το κτίριο θα είναι το πιο ψηλό κτίριο του Σίδνεϊ. 280 μέτρα ψηλά, 56 πατώματα και θα είναι ουρανοξύστης αλφα κατηγορίας. Θα πάρει περίπου 2 χρόνια να χτιστεί και τώρα μόλις αρχίσανε έχουν χτίσει το πρώτο όροφο, ο πρώτος όροφος, να καταλάβεις, είναι περίπου 40 μέτρα πάνω από τη γη. Και να είμαστε περήφανοι, γιατί όποιο κτίριο βλέπεις εδώ πέρα στο Σίδνεϊ, σίγουρα δουλεύει από ένας Έλληνας στο κάθε κτίριο. Οι Έλληνες έχουν βοηθήσει να τα χτίσουν και τι άλλο. Όπου είναι ο Έλληνας, είναι και η πρόοδο. Η πρόοδο του κόσμου, τα μάτια του κόσμου και η χαρά του κόσμου. Δεν υπάρχει κανένας λαός που μπορεί να πει πως ο Έλληνας δεν τους έχει ανοίξει τα μάτια και δεν τους έχει βοηθήσει. Και γι' αυτό που είπε ο Θεός ο Γιώργος, το εκτιμάω πάρα πολύ και τον ευχαριστώ εκεί που είναι, ο Θεός να τον φυλάει, που είπε πως οι Έλληνες έχουν δώσει περισσότερο στην ανθρωπότητα από ότι η ανθρωπότητα μπορεί ποτέ να δώσει στους Έλληνες. Γεια σας και να είστε καλά και τα ξαναλέμε.